Πάμε στη Νέα Υόρκη να βρούμε τώρα τον απεσταλμένο μας, τον Γιάννη Καντέλη, με αποκλειστικές πληροφορίες για τον ελληνοτουρκικό διάλογο, που φαίνεται ότι μέσα από αυτόν υπάρχει προσδοκία να φτάσουμε σε μια νέα ευρωτουρκική συμφωνία για το προσφυγικό. Ναι, φαίνεται να είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στο θέμα του μεταναστευτικού ΣΥΑ, διότι όπως μας έλεγε πριν λίγο κυβερνητική πηγή, Ελλάδα και Τουρκία είναι πολύ κοντά στο να υπογράψουν μια διμερή συμφωνία που θα αφορά τις μεταναστευτικές ροές. Μια συμφωνία η οποία, όπως λέει, θα αλλάξει το κλίμα. Μάλιστα, όπως σημείωνε, το να μιλούν τα λιμενικά των δύο χωρών, το να μιλούν απευθείας στα Υπουργεία, από μόνο του ήδη κάνει μια διαφορά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας τώρα, στην ανοιχτή γραμμή που έχουν τα Υπουργεία Εξωτερικών και τα Υπουργεία Μετανάστευσης των δύο χωρών, είναι στα σκαριά μια διμερής συμφωνία η οποία θα έρθει ως συμπληρωματική στην Ευρωτουρκική Συμφωνία, την οποία θα την αλλάξει κατά πολύ μετά από 7 χρόνια. Θυμίζω ότι είχε υπογραφεί το 2016. Σε αυτήν η Τουρκία θα αναλάβει να περιορίσει τις ροές από τα τουρκικά παράλια. Επίσης, η Τουρκία θα αναλάβει να χτυπήσει τα δίκτυα των διακινητών τα οποία δρούν στο έδαφος της. Επίσης, θα αναλάβει η Τουρκία. Βλέπουμε, έχουμε ένα πρόβλημα στην γραμμή, όμως βλέπουμε το περιεχόμενο της Ευρωτουρκικής Συμφωνίας για το μεταναστευτικό και μας έλεγες, Γιάννη, δεν ξέρω αν μας ακούς τώρα, για τον έλεγχο συνόρων, την πάταξη των δικτύων διακινητών και τις επιστροφές που θα αναλαμβάνει να τροφοδοτεί πίσω η Τουρκία. Παράλληλα, βλέπουμε... Ναι, Γιάννη, σε ακούμε ξανά. Από να δούμε τι προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, θα είναι περισσότερα κεφάλαια, μεγαλύτερη χρηματοδότηση προς την Τουρκία, αλλά και ένα πολύ σημαντικό θέμα για την Άγκυρα Ασία, να μην χρειάζονται θεώρηση βίζας οι Τούρκοι πολίτες που επισκέπτονται τις χώρες του Σέγγεν, τις ευρωπαϊκές χώρες, για τουρισμό. Μάλιστα, πληροφορίες του Sky λένε ότι ένα πρώτο βήμα θα είναι η άρση αυτής της βίζας για παραμονή στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Ορόσημο για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας θεωρείται το ανώτατο συμβούλιο μεταξύ των δύο χωρών στις 7 Δεκεμβρίου. Έχουν τρέξει πολύ τα πράγματα, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.